Έχουμε δίπλα μας και τον προπονητή του Κεραυνού, τον coach Αντίνο τον Καλαμπάδογλου. Coach, ένα παιχνίδι δύσκολο για την ομάδα σας. Σήμερα η Ομόνοια σας πάλεψε μέχρι το τέλος. Πείτε μας έτσι από τα σας συναισθήματα μετά το μάτς. Είμαστε ευχαριστημένοι. Όντως μας τρέμωξαν πάρα πολύ τα παιδιά της Ομόνοιας. Ήρθαν αρκετά πολύ διαβασμένοι. Αλλά μια νίκη ακόμα για μας. Προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτό που παρουσιάζουμε ακόμα. Αλλά δυστυχώς έχουμε αρκετά προβλήματα. Εχθές κάναμε 7 άτομα προπόνηση και προχθές 6. Τώρα είναι δικαιολογίες να πεις όλες οι ομάδες κάτι έχουν. Αλλά για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε κάποια στιγμή όλοι στην προπόνηση. Ναι, εντάξει, ο στόχος του Κεραυνού είναι φυσικά ο τίτλος και τίποτα λιγότερο από αυτό. Οπότε θα πρέπει να βρείτε τον τρόπο να βελτιωθεί η ομάδα και ο παιχνίδι με παιχνίδι να γίνεται και καλύτερη. Εντάξει, η δουλειά μας είναι αυτή όντως, αλλά πρέπει το πρώτο πάνω να έρθουν τα παιδιά στο γήπεδο. Άμα έρθουν τα παιδιά στο γήπεδο, ελπίζουμε αυτές τις 15 μέρες που θα έχουμε διακοπή μετά το επόμενο παιχνίδι στη Λεμεσό να θα φύγουν κάποιοι διεθνείς, αλλά τουλάχιστον να είμαστε υγιείς, να γυρίσει και ο Σάιμον που μας λείπει και να δούμε όλοι μαζί να εντάξουμε κανονικά και το ξένο τον καινούριο που ήρθε, γιατί ακόμα μαθαίνουμε πράγματα, γιατί έχουμε 9 μέρες να παίξουμε 5-5. Έχουμε προβλήματα. Ναι. Θέλω να σταθώ βέβαια σε αυτό. Η εικόνα της ομάδας δεν είναι ακόμα αυτή που θέλετε. Παρ' όλα αυτά παίρνει τις νίκες, φτάνει στο στόχο σας που είναι η νίκη σε κάθε παιχνίδι. Και μάλιστα σήμερα έχει καταφέρει για ένα το παιχνίδι συνεχόμενο εντός έδρας να κρατήσει ένα πολύ μεγάλο σερί. Ναι, εντάξει, είμαστε καλή ομάδα. δουλεύουμε, δεν έχω παράπονα. Δουλεύουμε. Απλώς δουλεύουμε λίγοι. Έχουμε τραυματισμούς, ατυχίες, άρρωστους, όχι με κορονοϊό μόνο και από άλλες ιώσεις. Και αξίζει και ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά. Γιατί είναι ορισμένοι που τραβάνε το κάρο πολύ καιρό τώρα. Θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι και πιστεύω θα γίνουμε καλύτεροι. Σιγά σιγά θα βρούμε την άκρη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.